Σε ένα απίστευτο μαρτύριο που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα λήξει, υποβάλλονται τους τελευταίους μήνες κυρίως οι μικροί ασθενείς που ταλαιπωρούνται από εποχικές αλλεργίες, με τους γονείς τους να γίνονται κυριολεκτικά λάστιχο πηγαίνοντας από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν τα φάρμακα που τους έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός. Η έλλειψη κορτιζονούχων και αντιϊσταμινικών σκευασμάτων, κυρίως για τις αλλεργίες του ρινικού συστήματος και του αναπνευστικού για μικρούς και μεγάλους ασθενείς, έχει χτυπήσει κόκκινο όχι μόνο στο Ρέθυμνο, με τους φαρμακοποιούς να καρδιοχτυπούν κυριολεκτικά για το πώς θα καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Είναι ανεπαρκής η ποσότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, έως μηδενική θα έλεγα, ειδικά για τα παιδιά, η κατηγορία των αντισταμινικών σιροπιών. Παραλαμβάνουμε ίσως ένα κουτί σιρόπι ανά βδομάδα ή κάθε 10 μέρες. Επίσης, με κάποια συγκεκριμένα εισπνεώμενα φάρμακα που αφορούν τα παιδάκια που ενδεχομένως έχουν θέμα με αναπνευστικά προβλήματα που έχουν αλλεργικό υπόβαθρο. Επίσης και εκεί η μηνιαία τους αγωγή. Κάποιους μήνες έχουμε εξαιρετική δυσκολία στο να καλύψουμε το ένα κουτί το οποίο χρειάζονται, ψάχνουν οι γονείς και καρδιοχτυπούμε για το νέο περιστατικό που ενδεχομένως θα προκύψει. Εξίσου τραγική όμως είναι η εικόνα και με τις ελλείψεις που καταγράφονται σε αντιβιωτικά φάρμακα, τα οποία φτάνουν κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο, δηλαδή ένα ή δύο σκευάσματα ανά φαρμακείο, την ώρα που η ζήτηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη. Όταν έρχεται συνταγή για δεκαήμερη η αγωγή για τον ασθενή, είναι αδύνατο να την καλύψουμε. Δηλαδή, κοιτάζουμε να δούμε ο ένας από τον άλλο πώς θα καλύψουμε το δεύτερο κουτί ή αν μπορούμε να προχορηγηθούμε σε σχέση με το πλαφόν που έχουμε από τις φαρμακαποθήκες μας, την ποσότητα που μας αντιστοιχεί για το επόμενο δεκαήμερο, προκειμένου να βγάλει ένας ασθενής την αγωγή του και να προχωρήσει. Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, τα τηλεφωνήματα από περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης αλλά ακόμα και της Πελοποννήσου πέφτουν βροχή σε φαρμακοποιούς του Ρεθύμνου, με τους ανθρώπους που προτίθεται να βρεθούν στην Κρήτη να θέλουν εκ των προτέρων να γνωρίζουν εάν θα καταφέρουν να βρουν τα φάρμακά τους. Τους καλοκαιρινούς μήνες που η Κρήτη δέχεται τέτοια επισκεψιμότητα. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας όπου οι εταιρείες κλείνουν ούτως ή άλλως, σταματάει η τροφοδοσία, μια ανεπαρχής τροφοδοσία που υπάρχει ούτως ή άλλως. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ήταν προεκλογική, παραμένει, το οποίο ούτως ή άλλως δημιουργεί παραπάνω αστάθεια, ασάφεια και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος προκειμένου να διευθετήσει, να επισπεύσει κάποια πράγματα. Να τα ρυθμίσει δηλαδή, που δεν είναι ότι θα ρυθμίσετε σε μια εβδομάδα. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις πάνω στο κομμάτι του φαρμάκου. Και δυστυχώς θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι.